πάμε στην κουζίνα. Πάμε, βέβαια. Μην πείτε και τα μυστικά μου όλα. Εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Γιατί σήμερα έχουμε και καλεσμένοι και έχουμε και προϊόντα από όλη την Ελλάδα, από Έλληνες παραγωγούς, κορυφαία ελληνικά προϊόντα. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία Στάμου. Μαράκι, Ρίτσα, Φωτεινή. Έχουμε κοντά μας τη Μαρία Στάμου. Η Μαρία Στάμου είναι η ψυχή. Σοφία. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Η Σοφία, είπα Μαρία πριν. Η Σοφία Στάμου είναι η ψυχή της ελληνικής γαστρονομίας. Κάνει πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά που κάνει είναι να συλλέγει κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς, να τους αναδεικνύει, να αναδεικνύει τα τοπικά προϊόντα σε κάθε περιοχή. Θα τα πούμε όμως και στην πορεία, Σοφία μου, έτσι. Και το έχουμε τόσο ανάγκη αυτό. Έτσι. Και τι προϊόντα έχουμε. Εργάτες, ήρωες της καθημερινότητας που φτιάχνουν φοβερά πράγματα. Καλό είναι να τα σπρώχνουμε και προς τα έξω. Μα αυτό κάνει. Η Σοφία αυτό ακριβώς κάνει. Στο εξωτερικό πάνε όλα αυτά. Αυτό, έτσι, έτσι, και στο έτσι. Εσωτερικό. Γιατί και εμείς οι Έλληνες πρέπει να τρώμε καλά. Και να μαθαίνει τρώμε. Και κάθε περιοχή τα προϊόντα της άλλης περιοχής. Ας πούμε, σήμερα έχουμε κορυφαία προϊόντα από διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Οι συνταγές μας είναι εύκολες, είναι φανταστικές και τα προϊόντα που έχω μπροστά μου είναι ένα και ένα διαμαντάκια της ελληνικής γαστρονομίας. Έχω μπροστά μου καβουρμά, καβουρμά από τις Σέρες. Έχω μπροστά μου κρασοτήρι από την Γκο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στο Ζορμπά και στην οικογένεια Γιάννου στην Γκο. Όλους αυτούς τους παραγωγούς τους έχω γνωρίσει και εγώ στην πορεία όλα αυτά τα χρόνια που συναντιόμαστε με τη Σοφία. Έχουμε κοντά μας βιολογικά όσπρια από τη Μακεδονία. Έχουμε... Οικογένεια Παπαδόπουλου. Οικογένεια Παπαδόπουλου, ναι. Έχουμε κρασί από το Αγρίνιο. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα. Ξεκινάμε όμως να πούμε τα υλικά, να ξεκινήσουμε την πρώτη μας συνταγή. Τραβήξανε εδώ τον ντεκόρ, συγγνώμη που ενοχλώ. Έτσι, γιατί εδώ γίνεται... Εδώ, τα κορίτσια μου θα φάνε ένα πόδι. Δεν είπαμε τι κάνουμε. Δεν είπαμε τι κάνουμε. Λοιπόν, το ένα πράγμα που φτιάχνουμε είναι βελούδινο χούμους εκπληκτικό με βιολογικό ρεβίθι. Φτιάχνουμε μετά ένα μεζέ απίστευτο, πώς είστε στη Βόρεια Ελλάδα. Από εσάς το μάθαμε δηλαδή, είναι καβουρμάς με αυγά, ένα από τα ωραιότερα, συγκλονιστικότερα μεζεδάκια ελληνικά με ένα κορυφαίο προϊόν που γίνεται μέσα σε 2 λεπτά. Σας χαρίζω λοιπόν το τηγάνι μου, γιατί σε τηγάνι σερβίρετε, το σαγανάκι με τον καβουρμά και πάμε να ξεκινήσουμε για τα υλικά που θα χρειαστούμε. Για να κάνω τον καβρουμά σαγανάκι είναι 2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με σιγαία, εδώ από την περιοχή μας, από την Παιανία. 200 γραμμάρια καβουρμά του Ζορμπά από τις Σέρες. Πόσο ωραία προϊόντα είναι αυτά που μου φέρεις, ρε Σοφία, σήμερα. Έτσι. Ο Χατζηδημητρίου, ο Γιάννης κάνουν φοβερή δουλειά εκεί στις Σέρες. Φιλιά πολλά σε όλη την οικογένεια. δεν κάνουν μόνο καβουρμά, φανταστικό. Κάνουν και σουτζούκι, κάνουν και. Λουκάνικα εκπληκτικά. Λουκάνικα, και παστούρμα. Από τα παλιά έτσι. Χειροτροφία. Λοιπόν, πάμε. Την επόμενη καρτούλα, λίγη ντομάτα θέλουμε. Ψιλοκομμένη ντομάτα, αν θέλετε, τη βάζετε. 3 αυγά. 50 γραμμάρια κρασοτήρι, το μοναδικό κρασοτήρι τη Κο, από το νησί τη Κο, που το φτιάχνει η οικογένεια Γιάννου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και για το σερβίρισμα θέλουμε λευκό κρασί Γρίβας Wines από την Καρδίτσα. Α, όχι, είναι από την Κασέντια, τα μπερδε... Αγρίνιο. Από έτσι. Το Αγρίνιο. Είναι από το Αγρίνιο, Γρίβας Wines. Ο αγαπημένος μου ο Νίκος, ο οποίος κάνει εξαιρετική ποιότητα, έχουν φοβερά αμπέλια εκεί, καταπληκτικά και κάνουν, είναι τρίτη γενιά ο Νίκος. Το Γρίβας Wines είναι τρίτη γενιά. Έχει ξεκινήσει ο παππούς, ο πατέρας και τώρα έχουν πάει όλα στον ιό, στον εγγονό. Αυτό είναι το καλό, ότι συνεχίζει από γενιά σε γενιά. Είναι πολύ ωραίο που όλες αυτές οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις ξεκίνησαν πριν από 3-4 δεκαετίες και σιγά σιγά έχουν περάσει στα εγγόνια, στα παιδιά και στα εγγόνια και εξελίσσονται και έχουν μια ματιά και προς τα έξω. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχω βάλει το τηγάνι στη φωτιά. Θα βάλω μέσα μια σταγόνα ελαιόλαδο. Μια σταγόνα ελαιόλαδο από τη Μέση Γαία. Δεν θέλω πολύ λαδάκι. Τι ωραία συσκευασία. Ο καβουρμάς μου, μου έχει επάνω το δικό του λιπάκι. Δεν θέλω πάρα πολύ λάδι. Το λάδι από τη Μέση Γαία είναι από την Παιανία. Είναι 5 γενιά οικογενειακή επιχείρηση και είναι χαρμάνι 2 ποικιλιών, κορονέιτι και κολονάρας. Έχει ήπια γεύση και πικάντικη αίσθηση. Και πάμε να χρησιμοποιήσουμε τον καβουρμά μας. Ένα κορυφαίο ελληνικό προϊόν. Ο καβουρμάς γίνεται από εκλεκτό κρέας, μαγειρεύεται για ατέλειωτες ώρες σε χαμηλή φωτιά. Από τις Σέρες, μαζί, από τις Σέρες, τα φιλιά μου στις Σέρες, όλους μου τους φίλους. Κάθε φορά που κατεβαίνει ο φίλος μου ο Μπιτζίδης από τις Σέρες, μου φέρνει και ένα, μου φέρνει αυτό το μεγάλο. Με το μεγάλο κομμάτι του καβουρμά, γιατί μαζεύεται όλη η παρέα και ο Τάσος ο Τσιαγανάς, ο φίλος μου, και αυτός μου φέρνει καβουρμά τέτοιον.
Και είναι πραγματικά εκλεκτός μεζές. Τρώγεται και σκέτος ο καβουρμάς, παιδιά, να ξέρετε, έτσι. Το φτιάχνει το κρεοπωλείο Ζορμπά στις Σέρες, που είναι και αυτή η τρίτη γενιά, και είπαμε ότι φτιάχνει πάρα πολλά άλλα σκευάσματα. Κοιτάξτε τι ωραία κομμάτια κρέατος έχει επάνω. Αυτό. Και παστούρμα, μυρίζει. Έχει φτάσει με κρέατο. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε όταν μου το φέρνει. Κάτσε να βγάλω το λάδι από πάνω. Ξέρετε τι κάνουμε όταν μου το φέρνουν στο εστιατόριο. Απλά τον ζεσταίνω λίγο ελαφρά, τον κόβω σε κομμάτια και τον τρώμε. Το πρώτο κομμάτι τρώγεται σκέτο. Μπουκίτσα. Είναι από τους ωραιότερους μεζέδες. Τώρα που θα κάνετε τραπέζι τα Χριστούγεννα, πάρτε ένα ωραίο κομμάτι καβουρμά. Στην ουσία είναι κάτι σαν αλαντικό. Δεν είναι ακριβώς αλαντικό, αλλά έχει τη μορφή του αλαντικού, γιατί μένει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τον μαγειρέψουμε όμως. Μαγειρεύεται με χίλιους τρόπους. Τον σπάω σε κομμάτια, βγάζουμε οπωσδήποτε το προστατευτικό του. Τον σπάω σε κομμάτια μέσα στο τηγάνι μου. Ίσα να ζεσταθεί και να βγάλει όλα τα αρώματά του, γιατί τα αρώματά του είναι μοναδικά. Να πούμε ότι είναι από το 1952 στη χειροτροφία. Ναι, πες είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και επίσης ότι το πρώτο κρεοπωλείο το φτιάξανε το 1982. Έχουν και δεύτερο κρεοπωλείο, το οποίο ήρθε το 2008. Αυτό είναι, προχωράνε. Και έχουν και μονάδα τυποποίησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων. Δηλαδή κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Κάνουν σαλάμι σερών, καπνιστό παραδοσιακό, ριζόλα και παντσέτα. Εξαιρετικά προϊόντα. Εγώ σχεδόν αυτά τα έχω δοκιμάσει όλα. Με το ανεβοκατέβασμα των σερέων φίλων μου, μαζί με τους ακανέδες, μου φέρουν και παστούρμάδες και σουτζούκια και απ' όλα. Για το αφήνω λίγο. Οικογένεια Χατζη Δημητρίου. Φιλιά και να είστε καλά και πολλά φιλιά. Ανακατεύω λοιπόν έτσι να ζεστάνει καλά, θέλω ο παστουρμάς μου, και τώρα μπορώ να του βάλω μέσα, αν θέλω μπορώ να του βάλω μέσα είτε μια σταγόνα σκορδάκι, λίγο σκόρδο, είτε λίγο καυτερή πιπερίτσα, αλλά το πιο ανώδυνο για όλους εσάς που δεν θέλετε πολύ πικάντικες γεύσεις είναι να βάλετε μέσα λίγα κομματάκια ντομάτας ή ντοματίνια ή κομματάκια ντομάτας και σκάμε μέσα τα αυγά. Τα αυγά είτε σε σερβίρουν μάτια, όπως ήταν το τηγάνι αυτό εδώ, στην Ξάνθη ας πούμε, μου τα έχουν σερβίρει μάτια μέσα στον καβουρμά, αυγό μάτι. Εμένα μου αρέσει να τον κάνω και σαγανάκι, όπως το άλλο σερβίρισμα που σας έχω δίπλα, μαζί με το κρασοτήρι της Κο. Σκάω μέσα τα αυγά μου και απλά τα ανακατεύω μαζί με τον καβουρμά και σε 3 λεπτάκια έχω έτοιμο ένα φανταστικό σαγανάκι καβουρμά. Κάτσε να χαμηλώσουμε το μάτι μας, δεν θέλουμε τόσο δυνατή φωτιά, θέλει χαμηλή φωτιά. Τα ανακατεύουμε ελαφρά μέσα στον καβουρμά. Θέλω, αν αγαπάτε έτσι τις ιδιαίτερες γεύσεις, αυτό να το δοκιμάσετε. Κάθε φορά που πέφτει σύρμα ότι έστειλαν καβουρμά από τις Σέρες, μαζεύεται όλη η παρέα του συζύγου και αρχίζουμε και κάνουμε μαγειρέματα. Τι με μανιτάρια, τι με τρούφες, τι μακαρονάδα τους τον κάνω, τι με πληγούρι. Γίνεται με χίλιους τρόπους. Και είναι φοβερός και ο παστουρμάς του, Ζορμπά. Και ο παστουρμάς του, έτσι. Έχει φοβερό παστουρμά. Σε χαμηλή φωτιά το αφήνω σιγά σιγά να ψηθεί το αυγό και το σερβίρουμε με το μοναδικό κρασοτήρι από την Κο. Είναι ένα τυρί που ψήνεται, οριμάζει δηλαδή, μέσα στο κρασί. Παγκόσμια πρώτη για την Κο ήταν αυτή, έτσι. Η πρώτη οικογένεια Γιάννου το έκανε αυτό. Και είναι πραγματικά ένα τυρί που αξίζει τον κόπο να το έχετε στο τραπέζι σας και σε ένα γιορτινό τραπέζι, αλλά και να το δοκιμάσετε και να δοκιμάσετε να δείτε πώς είναι. Είναι ένα κρασί που είναι προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και το φτιάχνει το οικογενειακό τυροκομείο. Πήρε ο Παναγιώτης ο Γιάννου δηλαδή την επιχείρηση από τον παππού. Λοιπόν, το σερβίρουμε με το κρασοτήρι. Κοιτάξτε πώς είναι το κρασοτήρι. Και να σας κάνω και εικόνα μπροστά στο τζάκι τώρα. Έτσι, καλά. Το κρασοτήρι βλέπεις γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω έχει του κρασιού, το κατακάθι του κρασιού, εκεί ψήνεται. Γι' αυτό και τα αρώματά του είναι μοναδικά. Και να πούμε λοιπόν για τον Παναγιώτη ότι είναι ο ίδιος τυροκόμος. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει σπουδάσει, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας σε αυτό που κάνει. Έχει σπουδάσει είναι τυροκομεία φοβερός. Και κάνει και πολλά άλλα. Εγώ δοκίμασα πάρα πολύ ωραία τυριά στο τυροκομείο. Το τυροβολάκι του, έχει το τυρί, το τρουφωτήρι. Έτσι. Έχει φοβερή κότικη, το εγωπρόβιο τυρί αυτό τη Κο. Είναι φοβερό. Και την κατσικίσια γραβιέρα από την Κο επίσης. Και τη γραβιέρα του. Είναι φοβερά. Πολύ είναι ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε στα γρήγορα το χούμους με τα ρεβίθια. Λοιπόν, εδώ, τα ρεβίθια μου τα έχω βράσει. Είναι ρεβίθι βιολογικό από τη Μακεδονία, από το Καρπερό των Γρεβενών. Τρεις γενιές και αυτή η παραγωγή. Φτιάχνει πολλά όσπρια, έχει σάλτσα από ντομάτα, μανιτάρια, φτιάχνει διάφορες παρασκευές, όπως μανιταροπίλαφο, αποξηραμένο και κρυθαρότο, και το παίρνετε και το μαγειρεύετε. Και έχω μουλιάσει τα ρεβίθια μου από το προηγούμενο βράδυ. Τα αφήνω να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν και μετά πολτοποιώ στο μπλέντερ μου. Εδώ είναι όλα τα υλικά. Πολτοποιώ στο μπλέντερ μου και το ρεβίθι μαζί με λίγο από το νερό που έβρασε και το ταχίνι και λίγο σκόρδο. Και φτιάχνω ένα φανταστικό χούμους. Μαράκι, το χούμους το έχεις δίπλα σου εσύ εκεί. Εδώ. Αυτό είναι το χούμους που γίνεται βελούδο. Μέσα βάζουμε και το ταχίνι.
Μέσα θα μπει και λίγο κύμινο, λίγο αλάτι και μπόλικο λεμόνι και μια σταγόνα ελαιόλαδο και όλο αυτό το ανακατεύω τώρα για να μην κάνω φασαρία. Το ανακατεύουμε όλο αυτό και πολτοποιείται και γίνεται ένα τέλειος. Γίνεται αυτό το χούμους με τη βελούδινη υφή. Θέλω να το δείτε λίγο αυτό. Αποκτάει βελούδινη υφή. Το βλέπετε πώς γίνεται. Αλλά θέλει καλή πολτοποίηση να το λιώσετε πολύ καλά. Αυτό ακριβώς. Και Γεωπόνος είναι η κόρη του κύριου Παπαδόπουλου. Δηλαδή και αυτό είναι πολλές γενιές. Είναι οικογένεια κι αυτή. Και οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες εξάγουν. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την εξαγωγή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που ήθελα να πω και να κλείσουμε, γιατί θα έρθει ο Γιώργος σε μισό λεπτάκι εδώ. Θέλω να. Οχοχο. Εκεί δίπλα, εκεί δίπλα. Έχει έρθει, Γιώργο, με έχει έρθει. Έλα, έλα, Γιώργο. Να σε πούμε και να κεράσουμε. Να σε πούμε και το κρασί. Έλα να σε κεράσουμε. Εγώ δεν είπα οχοχο. Οχοχο, είπε το αγόρι από εκεί. Εγώ, Γιώργο, μου σ' αγαπάω. Για σαν τον Άγιο Βασίλη, αυτό είναι οχοχο. Μόλι πείτε, κύριε Λιάγκα, από αυτό το κρασί θα τα ξεχάσετε. Δεν πίνω, κυρία μου, εγώ. Αλήθεια, όχι, είπε το. Δεν πίνει ποτέ η αλήθεια, όταν έχετε να φάει στο εστιατόριο, μόνο νεράκι πίνει. Έχουμε και διαγωνισμό. Να πούμε για τον διαγωνισμό στο τηλεφωνικό κέντρο. Τρεις πίνακες της εικαστικού της κυρίας Δημάκη. Αυτός εδώ πέρα. Αυτός εδώ. Τρεις πίνακες. Θα τους έχετε. Εγώ επίσης από την κυρία Δημάκη θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτήν εδώ την κίνηση και να σας προσφέρω αυτό που το έφτιαξε για εσάς. Θα το βάλω στο καμαρίνι μου. Πολύ ωραία. Την ευχαριστώ πολύ την κυρία Δημάκη. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κατά την άποψή μας η Άννα η Δημάκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το βάλω στο καμαρίνι μου. Μετά θυμίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε πάντα καλά. Πολύ ωραίο. Λοιπόν,